Πλησιάζουν οι γιορτέ και οι εργαζόμενοι που δεν θα τύχουν κάποια άδεια αναρωτιούνται εάν και πώ θα αμοιφθούν για τι ημέρε αργία κατά τι οποίε τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά, δηλαδή τι δύο Κυριακέ πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Σα δίνουμε λοιπόν κάποιε λεπτομέρειε: κατά τη διάρκεια των αργιών, επιχειρήσει που δεν θα λειτουργήσουν. Αν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση, καταβάλλεται στου μισθωτού που αμοιβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθε ημερομίσθιό του χωρί καμία προσάυξηση. Στι επιχειρήσει τώρα που θα, που θα λειτουργήσουν, οι μισθωτοί που θα αποσχοληθούν ημέρα υποχρεωτική αργίας δικαιούνται να λάβουν να αν αναμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθε καταβαλώμενο ημερομίσθιο του και προς αύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ημερομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Κατέθυμο αργίε, δηλαδή η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια. Οι παραπάνω γιορτέ δεν περιλαμβάνονται σε εξαιρέσιμε και συνεπώ είναι εργάσιμε ημέρε για του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα, εκτό αν έχουν καθιερωθεί ω εξαιρέσιμε αργίε με ειδικά διατάγματα. Σημειώνονται ιδιαίτερα για του αμοιβόμενου με ημερομίστεο, αν δεν απασχοληθούν τι ημέρε αυτέ, έστω και για λόγου που δεν οφείλονται σε υπεριότητά του, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους. Εάν η επιχείρηση παραμένει κλειστή κατά τις ημέρες αυτές, όσοι αμοιβόνται με ημερομίσθιο, δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Αν όμως η επιχείρηση παραμένει κλειστή τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ο εργοδότης εξαιρετικώς αποφάσισε τη λειτουργία της, τότε οι αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο το δικαιούνται.